Γεια σας, είμαι η Σόζη, είμαι bisexual homoflexible και κατοικώ στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν. Ονομάζομαι Γιώτα και είμαι bisexual homoflexible. Με λένε Φανή και είμαι μέλος της LGBTQI+ κοινότητας. Βρίσκομαι μόνη στη Θεσσαλονίκη, σε μια ξένη πόλη και είμαι με έναν πατέρα που αρνείται να έρθει σε επαφή μαζί μου λόγω της σεξουαλικότητάς μου. Ξέρω ότι υπάρχουν άτομα που έχουν τα ίδια βιώματα με μένα και άλλοι που περνάνε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι έχω. Και ξέρω επίσης ότι όταν η οικογένειά σου δεν σε στηρίζει, όταν τα άτομα που σε μεγάλωσαν αρνούνται να αποδεχτούν αυτός που είσαι πραγματικά, πρέπει να βρεις τρόπο να αντλήσεις δύναμη από κάπου αλλού. Είναι πολύ δύσκολο να λες ψέματα και να κρύβεσαι στην οικογένειά σου, σε άτομα που αγαπάς. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να φοβάσαι την αντίδρασή τους και αυτός ο φόβος που έχεις να επιβεβαιώνεται. Περιμένω με ανυπομονησία αυτό το πράγμα, γιατί θέλω να σταματήσω να νιώθω μόνη. Έχω ανάγκη να νιώσω ότι δεν είμαι μια ντροπή, δεν είμαι ένα λάθος. Έχω ανάγκη να νιώσω ότι ακόμα κι αν οι άλλοι δεν είναι περήφανοι για μένα, εγώ πρέπει να είμαι περήφανη για μένα, για τον εαυτό μου. Και γι' αυτό το λόγο συμμετέχω στο Pride. Γιατί θέλω να νιώθω ευγνώμων για αυτό που είμαι. Και θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Και όταν βλέπω ότι υπάρχουν τόσο πολλοί άλλοι που γιορτάζουν μαζί μου, γιορτάζουν τη σεξουαλικότητά τους, παίρνω δύναμη και απλά δύναμη από αυτή. Με ρώτησαν για ποιο λόγο παίρνω μέρος στο Pride. Συμμετέχω για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της LGBTQI+ κοινότητας, αλλά και για πιο προσωπικούς λόγους. Όταν κατάλαβα το τι είμαι, όλοι μου έλεγαν πως αυτό δεν είναι φυσιολογικό και πως πρέπει να αποφασίσω τι θέλω. Τότε με πείραζαν αυτά τα λόγια, αλλά πλέον δεν με αγγίζουν. Είμαι περήφανη για αυτό που είμαι και έτσι θα έπρεπε να είμαστε όλοι μας. Περήφανη. Στο Pride συμμετέχω όχι μόνο για αυτούς τους λόγους, αλλά και για όσους φοβούνται να συμμετέχουν. Φέτος λοιπόν θα σας περιμένω για ακόμα μια χρονιά να παρελάσετε μαζί μας, να ενώσουμε τις φωνές μας και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στην κοινωνία. Σκεφτόμουν τη ζωή μου και όλα τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που μένουν μαζί μου, αυτά που έχω μετανιώσει, είναι αυτά που έκανε επειδή πάντα κάτι φοβόμουν. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα φοβόμουν να είμαι ο εαυτός μου. Λέγανε πως πηγαίνει κάτι λάθος σε ανθρώπους σαν εμένα. Λέγανε πως έχουμε κάτι το προσβλητικό, κάτι το οποίο το αποφεύγεις, κάτι το οποίο δεν είναι αξιόλογο για να το αγαπήσεις. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αποκαλούν το Pride αμαρτία και λένε πως από τα θανάσιμα αμαρτήματα αυτό είναι το μεγαλύτερο, καθώς αν συμμετέχεις θα παρασυρθείς σε... Ούτε και εγώ ξέρω πλέον τι πιστεύω. Ξέρω όμως ότι το μίσος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ούτε και η ντροπή. Φοβόμουν την παρέλαση γιατί ήθελα τόσο πολύ να γίνω ένα μέρος της. Οπότε και φέτος θα βοηθήσω και θα συμμετέχω στο Pride για εκείνο τον εαυτό μου που κάποτε ήταν πολύ φοβισμένος να παρελάσει, για όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να παρελάσουν, για εκείνους δηλαδή που ζουν τις ζωές που ζούσα εγώ. Θα παρελάσω για να θυμηθώ πως δεν είμαι μόνο ένα εγώ, είμαι επίσης και ένα εμείς και εμείς θα παρελάσουμε περήφανα. Χαρούμενο Pride!